Φυλάκιση ενό έτου και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ με τριετή αναστολή επιβλήθηκε σε επαγγελματία του Ιστορικού Κέντρου τη Θεσσαλονίκη για δηλώσει τι οποίε προέβη και που σύμφωνα με την δικαστική απόφαση υποκινούν τη βία ή το μίσο σε εκδηλώσει ρατσιστικέ. Αφορμή αποτέλεσε ο ξυλοδαρμό Κρεοπόλη στην αγορά Βλάλη από πακιστανική καταγωγή μετανάστε, περιστατικό που είχε δει το φω τη δημοσιότητα τον Μάιο του 2019. Με την συνδικαλιστική του ιδιότητα, ο κατηγορούμενο φέρεται στη συνέχεια να έδωσε τηλεφωνική συνέντευξη σε μέσο ενημέρωση τη Θεσσαλονίκη, όπου ανάμεσα σε άλλα είπε Θα θάψουμε του Πακιστανού στην πλατεία Αριστοτέλου. Οι δηλώσει αυτέ αναπαρίχθησαν από τοπική ιστοσελίδα όπου εντοπίστηκαν από αστυνομικού του τμήματο αντιμετώπιση ρατσιστική βία Θεσσαλονίκη, ενώ παράλληλα κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά από εκπρόσωπο του ελληνικού παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκη. Στην απολογία του, στο δικαστήριο, ίδιος ίδιο αρνήθηκε την ει του αποδιδόμενη κατηγορία, αναφέροντα μεταξύ άλλων ότι δεν είναι ρατσιστή ούτε εμφορείται από ξενοφοβικέ αντιλήψει. Κατά τη απόφαση, άσκησε έφεση για να κριθεί εκ νέου από ανώτερο δικαστήριο.